Η Οδύσσια, μέσα από την ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά του διάσημου Αμερικανού δημιουργού Ρόμπερτ Γουίλσον, αποτελεί μια από τις πιο φιλόδοξες παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου. Το έργο ανεβαίνει σε συμπαραγωγή με το Πίκολο Θεάτρο. The theater that I try to create is a formal theater. It's not a naturalistic work. It's something that is from another world. It's, I think, would be absurd in some ways to take this subject matter and treat it in a naturalistic, psychological way. Οι περισσότεροι ηθοποιοί καλούνται να ερμηνεύσουν παραπάνω από έναν ρόλο στην παράσταση. Εγώ συμμετέχω με τρεις ρόλους, όπως πολλοί από τους συναδέρφους. Έχουμε περισσότερο από έναν ρόλο σε αυτή την παράσταση, τη σπουδαία στιγμή αυτή του Εθνικού Θεάτρου, στην παράσταση της Οδύσσιας με τον Ρόμπερτ Γουίλσον. Ο πρώτος ρόλος που παίζω είναι η Αρίτη, Βασίλισσα των Θεάκων, που λειτουργεί και σαν ένας συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις διαφορετικές σκηνές, στις διαφορετικές περιπέτειες του Οδυσσέα, καθώς τις μεταφέρω, τις διηγούμε στην Ναυσικά, την κόρη μου. Επίσης, το δεύτερος ρόλος μου είναι η μητέρα του Οδυσσέα, όταν στην Αίκια, στη ραψοδία αυτή όπου ο Οδυσσέας κατεβαίνει στον κάτω κόσμο, συναντά ξανά την μητέρα του. Και ο τρίτος ρόλος είναι η Ευρύκλεια, που είναι η τροφός του, αυτή που τον μεγάλωσε, στην Ιθάκη πια, που είναι η μόνη που τον αναγνωρίζει. Η λέξη κλειδί για αυτό το θεατρικό ταξίδι είναι η αλλαγή. So the only thing that is constant in life is change. So this journey is constantly changing. Even though I say the same words every night, I make the same gesture, if I'm listening and I'm experiencing every moment, it will always be different. And that's the journey. And that's what's interesting. And that's the dialogue with the public. Πώς αποκτούν ζωή διαφορετικοί χαρακτήρες επί σκηνής όταν τους ενσαρκώνει ένας μόνο ηθοποιός? Το κάθε πλάσμα πάνω στη σκηνή είναι μοναδικό. Απίστευτα όμορφο, βαθύ και για τον ηθοποιό πολύ μεγάλη πρόκληση να το καταφέρει και να το εντάξει μέσα στο σύνολο της εργασίας όλων. Η Οδύσσια είναι μια παραγωγή που θα λειτουργήσει ως πρεσβευτής του ελληνικού πολιτισμού. Είναι τόσο σημαντικό λοιπόν για μας αυτή η παραγωγή να σημάνει ότι η Ελλάδα είναι παρούσα, στέκεται στα πόδια της και όχι μόνο αυτό, αλλά φτάνει μέχρι τα πέρατα της Οικουμένης, με την Οδύσσια, με τον Ρόμπερτ Γουίλσον, με τους Έλληνες ηθοποιούς και με το διεθνές team των συντελεστών. Τι είναι λοιπόν η κατά Bob Wilson Οδύσσια? It's a journey, it's a fantastical journey, it's a journey of the mind.